σας, είμαι η Μάμα Μουγκέρ ή αλλιώς Αγνή και ξέρω ότι αυτό είναι λίγο αμήχανο γιατί είναι το πρώτο βίντεο που κάνω, αλλά θέλω να δοκιμάσω κάποια ασιάτικα σνακ που πήρα πριν λίγο καιρό και ανυπομονώ πάρα πολύ να τα δοκιμάσω και επίσης και κάποια ποτά. Λέω να αρχίσω με αυτό εδώ που έχει διάφορα μέσα, τα πήρα από ένα μαγαζί στην Αθήνα το οποίο θα σας έχω τη διεύθυνση από κάτω. Αυτό έχει λέει πολλά μέσα, για πάμε να δούμε τι είναι. Δεν ανοίγει. Πήρα και ψαλίδι. Για να δοκιμάσουμε. Το πρώτο είναι κάπως έτσι και πάμε να δούμε. Δεν είναι και πολύ ωραία. Διέξει. Βέσαν αυτά. Είχε και κάτι άλλο με wasabi, αλλά δεν το διάλεξα. Και ένα δεύτερο. Αυτό ήταν κάπως πιο ωραίο. Αλλά δεν με ενθουσιάσαν και ιδιαίτερα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι αυτά είναι από Ιαπωνία. Πάμε στο επόμενο που είναι από Νότια Κορέα. Και λέει ότι είναι κράκερ, ροδέλα, καυτερά και πικάντικα. Για να δούμε πώς είναι. Φαίνεται σε όλα θα χρειαστούμε ψαλίδι. Έφερα και νεράκι. Αυτά είναι κάπου πιο ωραία. Αλλά καυτερά. Στην άκρη. Τώρα πάμε σε ένα ποτό, το οποίο το πήρα από σούπερ μάρκετ και είναι με πράσινο τσάι ιαπωνικό μάτσα. Πολύ γνωστόν, το μάτσα είναι το πράσινο τσάι στα ιαπωνικά. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω κάτι τέτοιο και δεν ξέρω ούτε εγώ πώς θα είναι. Και είναι με γεύση yuzu lime flavor. Για να δούμε. Θέλει και ένα και κούνημα. Δεν ανοίγει. Συγγνώμη, λίγο. Με τίποτα. Θα το αφήσουμε για μετά αυτό, για πάμε στο επόμενο. Ούτε αυτό. Αυτό είναι ένα ποτό, λέει, με aloe vera. Το πήρα σε δύο γεύσεις, με μάγκο και με φράουλα.
Και τα πήρε για το λόγο ότι λέει ότι είναι από την εταιρεία Lotte, η οποία ως γνωστόν είναι κορεάτικη εταιρεία. Και έχω πολύ περιέργεια να το δοκιμάσω. Αυτό ευτυχώς άνοιξε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και κομμάτια μέσα. Για πάμε τώρα και στη φράουλα πριν δοκιμάσω το μάγκο. Καλό είναι και αυτό. Για πάμε σε ένα σνακ τώρα με τυρί, το οποίο είναι από την από τις Φιλιππίνες. Αυτό είναι το σνακ. Ποφίνω. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι σαν αυτά τα σνακ που έχουμε εδώ με τυρί. Και πάμε στο επόμενο που και αυτό είναι καυτερό και αυτό είναι και αυτά από τις Φιλιππίνες. Αλλά στο τέλος αφήνει μια ιδιαίτερη κάψα. Θα αφήσω τα γλυκά για το τέλος. Και πάμε σε ένα σνακ γαρίδας. Σνακ γαρίδας έχω ξαναδοκιμάσει. Έχει πάρα πολύ γεύση ψαριού και δεν είναι καθόλου ωραίο. Σε πρώτο στάδιο και μετά είναι και πάρα πολύ καυτερό. Θέλει νεράκι πηγώντας. Έχω και ένα τελευταίο αλμυρό, το πήρα και αυτό από σούπερ μάρκετ, που είναι από την Knorr. Είχε βγάλει κάποια στιγμή ασιάτικα σνακ μαζί και κάποια νούντλ σπακελάκια και ένα που άνοιξε εύκολα. Αυτό είναι ωραίο. Είναι σαν αυτά που έχω ξαναφάει. Και επιτέλους πάμε στα γλυκά. Έχω κάτι ρολά καρύδας, τα οποία είναι από την Ταϊλάνδη και πάμε να δούμε πώς είναι. Το ρολό είναι κάπως έτσι. Δεν είναι καθόλου γλυκό και έχει γεύση καρύδας. Αλλιώνει.
Εμάς μείνανε δύο τελευταία, τα Μίκαντο, τα Πόκι, τα οποία Μίκαντο μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ και είναι Ιαπωνικά, είναι από την εταιρεία Glico. Αν νομίζω έτσι διαβάζεται. Υπάρχουν δύο εταιρείες που βγάζουν Πόκι, η Lotte που είναι κορεάτικη και η Glico που είναι Ιαπωνική. Και τα Μίκαντο έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Πήρα δύο γεύσεις, με μαύρη σοκολάτα και με άσπρη. Θα δοκιμάσουμε πρώτα με τη μαύρη σοκολάτα. Με τη γάλακτος δεν τα πήρα γιατί τα έχω φάει ήδη. Τα έχω φάει ήδη. Και επιτέλους. Δεν ξέρω και σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα. Εντάξει, η κατάσταση είναι λίγο τραγική. Είναι ένα κλασικό πόκι. Βέβαια έχουμε ένα μικρό ατύχημα. Δεν μπορώ να σας τα δείξω γιατί έχουν κολλήσει όλα μεταξύ τους. Κλασικό πόκι με έντονη γεύση από μαύρη σοκολάτα. Για να τα κόψω εγώ δεν μπορώ. Και πάμε τώρα σε αυτά με την άσπρη σοκολάτα. Όχι, και αυτά στην ίδια κατάσταση βρίσκονται δυστυχώς. Αλλά κατάφερα να κόψω αυτά, είναι έτσι. Τι είναι ωραία. Αυτά δεν έχουν κολλήσει ευτυχώς τόσο πολύ μεταξύ τους. Όχι τα μαύρα. Αφήνω και αυτά εδώ. Έχουν μείνει τα δύο τσάγια, τα οποία δεν μπορώ να τα ανοίξω με τίποτα. Επιτέλους μπόρεσα και άνοιξα αυτό που είναι με ginger και lemongrass flavor. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου ωραία. Εσάς φταίνει και τα πόκια που έφαγα πριν. Και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι με το yuzu lime. Με τίποτα δεν είναι. Γι' αυτό θα σας το δείξω στο Instagram, γιατί δεν μπορώ να το ανοίξω με τίποτα. Όποιος θέλει μπορεί να με ακολουθήσει στο Instagram μου. Δεν έχει σελίδα, έχω εγώ προσωπικά, θα το βάλω από κάτω. Θα σας βάλω και τη διεύθυνση για το μαγαζί με τα snack. Και αυτά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάθε βίντεο είναι, κάθε Κυριακή στις 6 ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Τα λέμε και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τους εαυτούς σας. Γεια σας!